Έτος 2012, οι άνθρωποι είναι οι ληστές. Κάθε ίχνος ανθρωπιάς χάνεται, μέρες σκοτεινές. Ο φόβος κυριαρχεί στην έλλειψη του χρήματος. Βιασμός κάθε συναισθήματος, κάθε νομίσματος. Παγωμένα βλέμματα στην παγκόσμια ανάγκη για ειρήνη. Όλα δείχναν πως κάτι κακό θα γίνει. Οι θρησκείες φανατίζαν συνειδήσεις. Η τηλεόραση κοιμίζαν τρομοκράτικα με ειδήσεις. Παντού χάος, το πετρέλαιο ακριβένει. Το νερό στερεύει. Το χρήμα στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας ανεβαίνει. Μπαίνει κρύο στις καρδιές. Χαμόγελα κομμένα τα κατάφεραν. Σαν τον κόσμο σε ένα ψέμα. Στο όνομα του συμφέροντος πάλι χύνεται αίμα. Παγκόσμια οικονομική κρίση, το κύριο θέμα. Δεν υπάρχει κανένα νόμισμα πλέον στον αέρα χημικά. Φτάσω τρίτος παγκόσμιος τελικά. Λάει ένα δύο λαών, συμμαχίες χωρών. Συντριβή των αδύναμων, κυριαρχία των δυνατών. Αμέσως στόχος, ο αποδεκατισμός των φτωχών. Παντού φόβος από τους κρότους των βομβαρδισμών. Φρικτό παρόν. Θυμίζει ταινίες που μας δείχναν στο παρελθόν. Στην ουσία ήταν το μέλλον, μα εμείς τρώγαμε popcorn. Τώρα ακούω φωνές, κλάματα σωτηρίας. Η καθημερινότητα στο σενάριο της ταινίας. Αρρώστιες, πείνα, δίψα, κίνδυνος πλανήτης γη. Χωρίς χώρα, χρήμα, πατρίδα, τώρα η ζωή. Εκατομμύρια οι νεκροί, νικητές του πολέμου αυτοί. Σκοτεινοί χαρακτήρες βάλαν μάτι στην κορυφή. Δεν υπάρχουν κυβερνήσεις, δεν υπάρχουν κράτη. Μόνο θάνατος μυρίζει, δεν υπάρχει αγάπη. Το έτος 2030 είπαν βρέθηκε η λύση. Ώστε η οργή μας και ο πόνος να σταματήσει. Φτάσαμε στο σημείο 0. Η ανθρωπότητα δέχτηκε τεράστιο πλήγμα. Είπα πως ο μόνος τρόπος να επιβιώσουμε σε έναν κόσμο που έχει χαθεί κάθε αξία είναι να βάλουμε ένα τσιπάκι στο χέρι μας, για να μπορούμε να τρώμε, να μπορούμε να αναπνέουμε, για να είμαστε κι εμείς μέλη της νέας τάξης πραγμάτων. Το είδα στα μάτια μου μπροστά να συμβαίνει. Η ανθρωπινή αξιοπρέπεια και ο νους να πεθαίνει. Ήταν η εύκολη λύση, επιβίωση πριν τη δύση. Δεξιτό κι εσύ, ο πόνος να σταματήσει να σβήσει. Αν θέλεις μια καινούργια αρχή, ένα νέο κόσμο κάτω. Και μπαίναν στη σειρά ο ένας μετά τον άλλον. Όταν έφτασε η δική μου, με φωνάξα. Έμεινα φωνός, το μόνο που σκέφτηκα ήταν ελευθερία ή θάνατος. Αρνήθηκα, επίτα κυνηγήθηκα. Διώχτηκα, χτυπήθηκα, μυστικά βασανίστηκα. Αφέθηκα ελεύθερος, μα καταδικασμένος. Μόνο σαν φάντασμα να τριγυρνώ ξένο. Μέσα σε ξένους, απογοητευμένος. Πλέον σηκώνω το κεφάλι μου. Μα βλέπω πως αρνήθηκαν κι άλλοι και έρχονται πλάι μου. Η πόλη σκοτεινή, γκρεμισμένη, κρύα. Εμείς θυράματα για πλούσια, λυσσασμένα θηρία. Αποφασίσαμε να φύγουμε μακριά, στη φύση, στα βουνά. Όσο γίνεται πιο ψηλά, όταν το ένστικτο της επιβίωσης σε χτυπά. Είναι η στιγμή που η αγγέλη έρχεται πιο κοντά. Ήτανε βράδυ. Κινηθήκαμε μυστικά, σιωπηλά. Μόσα τρόφιμα μας είχαν απομείνει. Φορτωμένα στην πλάτη, φυγάδες από κάτι που μια ζωή μας λέγαν στο μέλλον θα μας ανήκει. Πάνε μέρες που ταξιδεύουμε κάτω από τη σκιά. Βλέπεις το μάτι, δεν κοιμάται, παρακολουθεί στενά. Το ξέραν από την αρχή, είχαν προηγηθεί. Είχαν τον τέλειο δολοφόνο, τον άνθρωπο μηχανή. Η μόνη του αποστολή, κυνήγησε, βρες, εκτέλεσε. Και εφόσον δεν έχεις τσιπάκι μέσα σου, θα φαίνεσαι. Φώναξε η φωνή της τερασφαίρες. Ψυχές να αφήνουν σώματα σε λάσπες ματωμένες. Σε ένα δάσος τρέχω, αυτό θυμάμαι να τρέχω. Δεν ξέρω πού πάω, ήχος από τις σφαίρες. Τρυπάει τα αυτιά μου, πέφτω, χτυπάω, σέρνομαι. Ξανασηκώνομαι, μα ο φόβος έχει παραλύσει τα γόνατά μου. Η καρδιά μου πάει να σπάσει, η ανάσα μου μ' αφήνει. Δεν αντέχω άλλο, ας γίνει ό,τι είναι να γίνει. Ξαπλώνω ελεύθερος, είμαι ένα με τη γη. Κλείνω τα μάτια μου και ξαφνικά σιγή. Ανοίγοντας τα μάτια μου όλα ήταν σκοτεινά. Όλα κρύα, νιώθω την υγρασία να με τρυπά. Στο βάθος μια θολή λάμψη το πρόσωπο χτυπά. Και με τραβάει όσο ποτέ κοντά της η ζεστασιά. Είναι φωτιά, βλέπω καλά. Κοιτάζω γύρω μου και μοιάζει με σπηλιά. Σιγά σιγά κάνω βήματα μπροστά. Διακρίνω πρόσωπα, μα τα πάντα είναι θολά. Επέζησες, μου είπε μια φωνή, μόνο αυτό. Κι εγώ γύρισα αυτομάτως και είπα ευχαριστώ. Απάντησε, είμαστε λίγοι μα ελεύθεροι. Είναι σκληρό, θα τα καταφέρουμε. Μην το ξεχάσεις ποτέ αυτό. Η φύση βρίσκει τρόπο να σε ταΐσει. Γίναμε ένα μαζί της, αφήσαμε πίσω τα μίση. Κρυμμένη την Ανατολή, ελεύθερη τη Δύση. Ο χρόνος έδειχνε σχεδόν σαν να έχει σταματήσει. Μα όσο περνούσε ο καιρός, ορατός ο σκοπός. Υπήρχε αλληλεγγύη, αγάπη και σεβασμός. Οι αντίξωες συνθήκες και η λαχτάρα για ζωή κάναν τον άνθρωπο στο περιβάλλον να προσαρμοστεί. Μοιάζει σαν χθες, μα έχουν κλείσει οι πληγές. Εναλλάσσονται οι εποχές, κοινωνίες σε σπηλιές.
Ξεδιπλώθηκαν ψυχικές αρετές. Πέρασαν δύσκολα χρόνια, υποσυνεχείς απειλές. Το έτος 2060, ελεύθεροι ακόμα. Πατέρας μας ο ουρανός και αδερφός το χώμα. Υπήρξε φυσική ροή, εξέλιξη ανήθικη. Ζώντας σε σπηλιές, σιγά σιγά γίναμε πίθηκοι. Είμαι γέρος, μα ακόμα κρατάω το όπλο μου. Με κάρβουνο γράφω πάνω στην πέτρα, είναι ο λόγος μου. Να σας διηγηθώ, ένιωσα το καθήκον. Το πως μας έσωσε η νόσος των πυθήκων. Αφύπνιση.